Συνεννόηση και με τις εκεί κυβερνήσεις ενώ της Μέσης Ανατολής και το θέαμα θα έλεγα ότι πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ο Άγιος Σημειών είναι ένας Σύριος από την περιοχή αυτή. Έγινε μοναχός στα 14 του χρόνια και ζούσε 73 χρόνια στη ζωή του. Έζησε εδώ τα 73 χρόνια. Έζησε εδώ πέρα 39 χρόνια την ακρίβεια. Γεννήθηκε το 386 και πέθανε το 359. Από τα 73 χρόνια που ζούσε, έμεινε εδώ μέσα που θα πάμε να δούμε σε ένα στήλο το οποίο είχε 12 μέτρα ύψος και γι' αυτό το ονομάζουμε και το φωνάζουμε με το όνομα του Άγιου Σημειών του Σιλίτη. Αυτό είναι το βαφτιστήριο, έτσι. Εδώ είμαστε στο βαφτιστήριο του μοναστηρίου και όπως είπαμε η είσοδος ήταν από κάτω πλευρά και όποιος ήθελε να μπει εδώ πέρα στο μοναστήρι θα έπρεπε να περάσει πρώτα από το βαφτιστήριο, να βεφτεί και μετά να πάει και να προχωρήσει στο μοναστήρι. Το μέρος που γίνονταν η βάφτιση σώζεται. Σώζεται και το βλέπουμε λίγο μπροστά μας δεξιά. Από στα δεξιά. Αυτό είναι το μέρος που έγινε η βάφτιση εδώ πέρα για όσοι θέλουν να μπουν μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Σημειών. Έχει ένα μικρό ψηφιδωτό. Έχει ένα μικρό ψηφιδωτό και επίσης θα δούμε αυτά τα μουσαϊκά, θα τα δούμε και μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Σημειών. Το οποίο είναι, κάτι να το δούμε τώρα σε σχέση με το εδώ που βρισκόμαστε. Οπότε μπαίνανε και μόνο χριστιανοί, Τέρενς, κανένας άλλος, μόνο χριστιανοί στο μοναστήρι εκεί. Έπρεπε πρώτα να βαπτιστούν, να εξαγνιστούν. Αυτό και όσοι θέλουν να μπουν πάλι, αν δεν ήταν οι χριστιανοί βέβαια, θα πρέπει να είναι οι χριστιανοί για να μπουν μέσα στο μοναστήρι αυτό. Αυτό ήταν ο όρος του Σημειών. Όλο είναι του Σημειών. Εντάξει, λοιπόν, ο Σημειών έζησε τον 5ο από ό,τι κατάλαβα. Αιώνα μετά Χριστού. Αιώνα μετά Χριστού. Έτσι, αυτό χτίστηκε δηλαδή τα πρώτα. Στα βυζαντινά χρόνια επάνω. Βυζαντινή εποχή μας. Πόσα χρόνια λειτουργούσε αυτό το μοναστήρι, δηλαδή μέχρι πότε λειτουργούσε σε μοναστήρι. Το μοναστήρι λειτουργούσε και είχε μοναχούς μέσα μέχρι το 1200 στο 12ο Ιωάννα μετά Χριστού. Και έφυγε ο τελευταίος μοναχός από εδώ και έγινε από εκεί και ύστερα πλέον ένα τουριστικό μέρος. Ερχόμαστε λοιπόν στη μνήμη του Αγίου Σημειών του Στυλίτη. Οι Βυζαντινοί να κτίζουν αυτό εδώ το μοναστήρι. Το οποίο όμως είναι μεγάλο, ε. Είναι τεράστιο το μοναστήρι, πάρα πολύ μεγάλο το μοναστήρι και θεωρώταν από τα μεγαλύτερα μοναστήρια, χριστιανικά μοναστήρια στον κόσμο πριν να χτίσει η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα έτσι όπως πάμε θα δούμε ένα ωραίο κτίριο χτισμένο στο στυλ του Σταυρού. Θα δούμε μια εκκλησία που έχει το στυλ του Σταυρού, αλλά ένα με έναν ιερό. Είναι τέσσερις εκκλησίες με έναν ιερό. Όπως είναι το Σταυρό, okay. Μία εκκλησία, δύο εκκλησίες, τρεις, τέταρτη και που έχει το ιερό. Και ενώνονται και στο ιερό. Όλοι μαζί ενώνονται στο ιερό και είναι οκτάγωνο. Θα δούμε μία εκκλησία οκτάγωνη. Εδώ. Τρισυπόστατη θα μπορούσαμε να πούμε. Πολυπόστατη πια, ναι. Εδώ απέναντί μας έμενε η βάση της κολόνας η οποία ήταν 12 μέτρα ύψος και σε αυτή την κολόνα ζούσε ο Άγιος Σημειών ο Στυλίτης επάνω. Σαν άσκηση. Μάλιστα. Άσκηση σώματος, άσκηση πνεύματος. Και αυτό θεωρόταν τον εαυτό του θα είναι πιο κοντά στο Θεό. Δηλαδή Ισαάκ ήταν ανεβασμένος επάνω στα 12 μέτρα και εκεί πέρασε τη ζωή του. Και κατέβαινε μόνο για κάποια ανάγκη. Και όλη τη ζωή του ήταν επάνω, στην κολόνα αυτή. Εδώ έχουμε το ένα ιερό δεξιά. Αυτή είναι η κολόνα, είπαμε 12 μέτρα ύψος. Και έχουμε το ένα ιερό εδώ. Ένα ιερό. Η εκκλησία. Ένα ιερό. Ένα ιερό. Ναι. Τέσσερα κτίρια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μάλιστα. Τα οποία όλα μαζί κάνουν το Σταυρό. Το Σταυρό. Εντυπωσιακό. Αν βλέπουμε, ναι. Αν κοιτάμε. Λέτε από εδώ λίγο. Πού να πάμε. Λέτε λίγο μαζί. Ερχόμαστε. Ο αέρας όπως ακούγεται. Ναι. Φαντάζεσαι ο Άγιος αυτός. Πέρασε όλη τη ζωή στα 12 μέτρα από εδώ
πήγαν παιδιά. Κάτι θέλει να μας δείξει ο Ισακ. Στο βάθος στα σύνορα είναι η Τουρκία, τα βουνά που βλέπουμε. Μάλιστα, πίσω από τα βουνά είναι Τουρκία. Η Τουρκία είναι από εδώ 30 χιλιόμετρα. Αν κοιτάμε το ιερό από εδώ, βλέπουμε μία κλίση με το επάνω παράθυρο, δείχνει το κεφάλι του Σταυρού, του Χριστού που ήταν επάνω στο Σταυρό. Όπως ήταν ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, είχε αυτή τη κλίση με τα χέρια και είχε μία κλίση, αν την κοιτάτε πολύ καλά, το παράθυρο πάνω δείχνει τη κλίση του κεφαλίου του Χριστού. Επίσης, κάτω από το ιερό βλέπουμε 5 παράθυρα, τα οποία συμβολίζουν τα 2 σημάδια που είχε ο Χριστός στα χέρια του και 2 στα πόδια και 1 στην κοιλιά. Επάνω-πάνω, αυτό που συμβολίζει το κεφάλι του Χριστού, με τη κλίση που τη βλέπουμε από εδώ γυρισμένη, όπως το βλέπουμε και εμείς στο Σταυρό στις εκκλησίες μας. Γι' αυτό το παράθυρο είναι λίγο λοξό. Και βγαίνει προς τα δεξιά, προς τα αριστερά. Ναι. Το επάνω, ναι, το μικρό. Όπως το κεφάλι του Κυρίου στο Σταυρό. Και από κάτω αυτή η φάσα, έτσι όπως τη βλέπουμε, συμβολίζουν το άνοιγμα των χεριών του. Και τα παράθυρα είναι τα καρφιά. Τα 5 καρφιά που έχει στο σώμα του. Τώρα, αυτό το μοναστήρι πότε εγκαταλείφθηκε, είπαμε, το 12ο αιώνα. Ναι. Από το 12ο αιώνα από εδώ έγινε πλέον ένα τουριστικό μέρος. Ένας αρχαιολογικός χώρος. Ένας αρχαιολογικός χώρος και δεν υπάρχουν πλέον μοναχούς. Γκρεμίστηκε από σεισμούς. Από σεισμούς, διότι η περιοχή επηρεάστηκε πάρα πολύ από σεισμούς. Και το τελευταίο σεισμό έγινε το 1150 με 1170 που κατάστρεψε πολλά πράγματα εδώ πέρα στη Συρία. Εξού και φύγαν οι μοναχοί του Ατίνα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία κατάστρεψε ο σεισμός. Να θυμίσουμε ότι ήταν και η Απάμια, η Πέλα. Να θυμίσουμε το Μπάλμπεκ στο Λίβανο. Να θυμίσουμε την Παλμύρα, την οποία ήδη την έχουμε δει. Ο σεισμός γύρω στο 1100, ο οποίος πραγματικά ισοπαίδωσε ένα σωρό μνημεία, το οποίο αν δεν είχε γίνει, σήμερα θα στέκονταν εκεί όρθια και θα ήταν βεβαίως ένα άλλο θαύμα. Χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι οι θησαυροί που βλέπουμε δεν είναι πραγματικά θαύμα. Από το μοναστήρι του Αγίου Σημεών, αύριο θα σας πάμε σε άλλα αξιόλογα μέρη της Συρίας. Αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα μπούμε και μέσα στην Δαμασκό. Διαφημίσεις και μετά πάμε στην Μύκονο.